Είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εις το μνήμα σε επεζήτησε, ελθούσα τιμιά των Σαββάτων, Μαρία. Να ζει και να γλεντάει όλες τις λειτουργίες.
να ζει και να απολαμβάνει όλες τις λειτουργίες. Αχ, μωρέ, και να ξέραμε. Αχ, μωρέ, και να ξέρατε τι είναι η κάθε λειτουργία. Η λειτουργία είναι το σημείο της γης που μπορεί να ενωθεί με τον ουρανό. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα εκείνα τα σημεία που έζησε ο Χριστός, όλα εκείνα τα σημεία. Είναι και Βηθλεέμ, είναι και Ιορδάνης, είναι και Πρετόριο, εκεί που δικάστηκε ο Χριστός, είναι και Γολγοθάς, εκεί που σταυρώθηκε, αλλά είναι όμως και τάφος, αλλά όχι για πάντα γεμάτος με τον πεθαμένο, Χριστό, αλλά είναι τάφος που είναι αναστημένος πάντα ο Χριστός. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι και ανάληψη που έφυγε ο Χριστός στον ουρανό με την σίγουρη υπόσχεση όμως ότι θα μας στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και είναι η Θεία Λειτουργία και η επάνωδος του Χριστού πάνω στη γη. Κάθε φορά το φωνάζει ο Παπάς της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσία. Όλα τούτα δω λοιπόν είναι η λειτουργία. Και επειδή για τον ουρανό, για το Θεό, για την Παναγία, για τους αγγέλους, για τους αγίους, κάθε λειτουργία που κάνουμε εμείς εδώ κάτω στη γη, σε όποιο μέρος και αν το κάνουμε, όσο είναι ή δεν είναι αγιασμένος ο Παπάς, όλα του καθό γίνονται σίγουρα. Δεν λαθεύει το Άγιο Πνεύμα να κάνει κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω αν ο Παπάς είναι αγιασμένος. Έλεγε ο πατήρ Γεώργιος μια υπέροχη μορφή στην εποχή μας που έφυγε από τη ζωή, ότι, και το λένε και όλοι οι πατέρες αυτό, ότι ο Παπάς είναι, λέει, σαν το δοχείο που θα βάλουμε νερό, αλλά αν ο ίδιος δεν κάνει για τη δικιά του ζωή κάτι, θα μείνει στεγνός, δεν θα ποτιστεί καθόλου μέσα. Βάζουμε σε ένα ποτήρι και αδειάζουμε το νερό. Τίποτα δεν παίρνει το ποτήρι. Το ποτήρι γίνεται σφουγγάρι και παίρνει από τη χάρη του Θεού μόνο αν κάνει το δικό του αγώνα, τη δικιά του προσπάθεια, τη δικιά του ταπείνωση, τη δικιά του προσευχή, τη δικιά του υπομονή, τη δικιά του υπακοή, τότε γίνεται τεράστιο σφουγγάρι που παίρνει χάρη. Αλλά ο Παπάς όμως, ό,τι παίρνει, ό,τι χάρη και ευλογία παίρνει, δεν την κρατάει για τον εαυτό του. Αλλά η έννοια του είναι να δώσει, να σκορπίσει, να γίνει κομμάτια και όλα τα κομμάτια να τα πάρουν οι πιστοί. Δικό σας είναι ο Παπάς. Δεν είναι δικός μου ο Παπαχρίστος, καθόλου, καμιά στιγμή. Όσες φορές νιώθω και διεκδικώ τα δικά μου, τότε σημαίνει ότι δεν είμαι στον καλό το δρόμο μες στην ψυχή μου, αλλά έχω καταληφθεί
από τις δικές μου αδυναμίες. Ο παπάς λοιπόν, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πρέπει να έχει έννοια το κάθε ένα προβατάκι του που το έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και να τρέχει, να τρέχει, να γονατίζει, να γονατίζει, να γονατίζει, να ανοίγει, να ανοίγει, να ανοίγει την αγκαλιά του και την καρδιά του, να μπορέσει το πρόβατο να έρθει κοντά. Αλλά όχι σε αυτόν κοντά, αλλά στην Εκκλησία μέσα. Ο παπάς γίνεται το όργανο του Θεού, γίνεται το, αν θέλετε, το εργαλείο για να έρθετε όλοι στην Εκκλησία. Όχι στον παπά, καθόλου στον παπά. Ο παπάς πάντα πρέπει να είναι σε μια γωνιά για να νοιάζεται, να προσεύχεται, να αγωνιά, να παλεύει για το κάθε ένα προβατάκι. Λέει το Ευαγγέλιο στις μνήμες των Αγίων που ήταν ιερείς και αρχιερείς. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Ο καλός, λέει ο Τζοπάνος, θυσιάζει την ψυχούλα του για τα πρόβατά του. Και γινώσκει, λέει, τα δικά του πρόβατα, τα ξέρει, αλλά και τον ξέρουν τα δικά του τα πρόβατα. Έτσι και ο ποιμήν ο καλός, και όχι, λέει, αυτός που είναι μισθωτός, που είναι σαν υπάλληλος παπάς, τσοβάνος, αυτός, λέει, βλέπει τον λύκο ερχόμενο και φεύγει από τα πρόβατα και τα αφήνει να τα κατασπαράξει ο λύκος. Εύχομαι λοιπόν, Νικολάκη μου που είσαι η καρδιά μου και η ψυχή μου και η ζωή μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, μέσα από το βάθος της καρδιάς μου, να είσαι ένας καλός τζοπανάκος που και με την φωνή σου θα μας μαγεύεις, αλλά πιο πολύ θα μας γλυκαίνεις και θα μας μαγεύεις με την καρδούλα σου, με την ψυχή σου, με τις αρετές σου. Και επειδή όταν σε βάφτισαν σου έδωσαν ένα όνομα, ίσως από τα πιο σπουδαία και αγαπητά μου ονόματα, να μοιάσεις κάπως τον Άγιό σου. Έχουμε όλη υποχρέωση να μοιάσουμε τους Αγίους μας. Γι' αυτό μας έβαλαν τα ονόματα. Πού να μοιάσω εγώ τώρα, από τη μια μεριά λέει του Χριστού το όνομα, ντροπή μου, και από την άλλη μεριά το Αγίου Χρήστου το Κυπουρού το όνομα. Μικρή ντροπή μου εκεί. Αλλά πρέπει να τους μοιάσουμε τους Αγίους. Ξέρεις, μωρέ, τι είναι να φέρνεις το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και να μην μοιάζεις τίποτα ούτε από την ταπείνωση, ούτε από την άσκηση, ούτε από την υπομονή, ούτε από το θάρρος, ούτε από την ευλογία που πήρε ο Αγιάννης ο Πρόδρομος. Τώρα θα μου πείτε, μου έρχεται να το σχολιάσω αυτό, αφού οι περισσότεροι τα ονόματα τα αλλάξαμε. Σούλα, Κούλα, Τούλα, και το όνομα δεν υπάρχει πουθενά. Και ξεχνάμε τον Άγιο μετά και μοιάζουμε την Κούλα, τη Σούλα, την Τούλα, τον Τάκη και τα λοιπά. Τους Αγίους μας να βρούμε. Και όταν μας είπαν και ονόματα ωραία, λέγεται η διακόνισσα Ελπίδα. Δεν γίνεται να μην έχει ελπίδα ζωής, ελπίδα χαράς, ελπίδα αισιοδοξίας,
ελπίδα ομορφιάς, ελπίδα Θεού, ελπίδα αγάπης. Έτσι είναι τα ονόματα λοιπόν. Έτσι να είσαι, Διάκο μου, καλέ μου φίλε, υπέροχε μου φίλε, να μοιάσεις τον Άγιό σου. Τι ήταν ο Άγιός του? Ορφανών προστάτησε και χειρών, πεινώντων τροφέα, πενωμένων τε πλουτιστήν, εχμαλώτων ρίστην, πλεόντων τε σωτήρα. Έτσι ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Αλλά και όλοι οι Άγιοι, αν τους πάρουμε έναν έναν, μισό-μισό να πάρουμε τον κάθε Άγιο, θα έχουμε πολλά να μοιάσουμε και να μάθουμε. Στο Άγιον Όρος, στο Άγιον Όρος, στο Άγιον Όρος, διαβάζουν όταν τρώνε μεσημέρι και βράδυ, δεν κουτσοπολεύουν εκεί τη μία και την άλλη, τον ένα και τον άλλο, μπουρ, έτσι έκανε αυτή, τρου, έτσι, και η άλλη, ουι, τι είδες αυτή, τι είπε ο άλλος και τα λοιπά. Εκεί, μόλις πουν την προσευχή και ευλογήσει ο ηγούμενος ή ο παπάς, παίρνει το βιβλίο από τους Αγίους της ημέρας, ένας που διαβάζει καλά, και λέει, «Βίος Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ευλόγησον Πάτερ». Και αρχίζει, διαβάζει, ησυχία όλη, και ακούνε 20 λεπτά, μισή ώρα. Για ακούστε τώρα, μισή ώρα το μεσημέρι, μισή ώρα το βράδυ, επί 365 μέρες, πόσες ώρες διαβάζουν να τους κερδίζουν. Εμείς το κερδίζουμε σε κοτσοκολλιό. Εντάξει. Να είμαστε καλά λοιπόν. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Και αυτήν τη χρονιά να αφήσουμε τις κακίες, να αφήσουμε τους εγωισμούς, και να ταπεινωθούμε και να ομορφύνουμε την ψυχή μας για να είναι ευλογημένη. Αν, λοιπόν, θα πω ποιο είναι το φάρμακο να τελειώσει ο κορονοϊός. Εάν δείξουμε όλοι ταπείνωση, αγάπη, υπομονή και προσευχή, θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Αν συνεχίσουμε τις κακίες μας, τους εγωισμούς μας, τα μίση και ό,τι άλλο, δεν θα τελειώσει ποτέ. Έλα ρε Διάκοπο. Έλα εδώ. Είναι όμορφος, πανάκομα. Την παραμονή θα είμαι εδώ το πρωί να κάνω τις ώρες και τον αγιασμό. Δεν κάνουμε λειτουργία, να εκπαιδεύουμε και τους άντρες. Και ανήμερα θα είμαι στην άλλη ενορία όπως πρέπει για να κάνω εκεί τον μεγάλο αγιασμό. Εγώ θα περάσω από όλα τα σπίτια. Σώσατε πρέπει, μην με βάζετε μέσα, αλλά εγώ θα αγιάσω το σπίτι σας και θα πάρω και θα πάρετε όλοι αγιασμό να πιείτε. Και την παραμονή και ανημέρα. Κυρίω Δέιτο. Εγώ με βάπτισα ημάς εμείς.